Φίλες και φίλοι, έχω την αίσθηση ότι ηρέμησε. Έχω την αίσθηση ότι δουλεύει χωρίς ιδιαίτερες φασαρίες. Ότι έφυγε μακριά από ένα χώρο ο οποίος ευάλετο συνέχεια λόγω μνημονίου, λόγω θεσμών, καθηγητής, συνταγματολόγος, καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, δικηγόρος, ενεργός, μέχρι πρότινος τουλάχιστον πολύ ενεργός και καλός. Εκεί που τοποθετήθηκε αρχικά από τον Τσίπρα και τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, μεταξύ μας βρήκε τον πελάτο. Είχε να κάνει με συντάξεις, είχε να κάνει με πράγματα πικρά. Τώρα ταξιδεύει λόγω ιδιότητος και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς επαφές και διεθνή ραντεβού. Είναι κοντά σας σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, φίλος, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Τον καλωσορίζω, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμά μου. Χαίρομαι που σε βλέπω καλά, που σας βλέπω καλά κύριε Υπουργέ. Και έχουμε την ευκαιρία, γιατί συνέβησαν και τόσα από την προηγούμενη φορά που σας είδα, να τα πούμε και να πάρω τις δικές σας απόψεις. Πριν μπω μέσα, μαζί με τη Γεωργία Σκιτζή, βλέποντας το διαδίκτυο, είδα ένα μεγάλο άρθρο, το οποίο έλεγε «Κοντζιάς Κατρούγκαλος, δύο ξένοι στο ίδιο Υπουργείο». Θέλω να μου πείτε αν πράγματι υπάρχουν διαφωνίες δικές σας με τον κύριο Κοντζιά. Βέβαια έχετε άλλες αρμοδιότητες, αλλά αν πράγματι είσαστε ξένοι μέσα στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Καλημέρα, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω πρώτα-πρώτα ότι δεν ήταν η πρώτη μου θέση στο Υπουργείο Εργασίας. Η πρώτη μου ήταν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Και εκεί ήταν καλά, γιατί αυτό που είχα να κάνω είναι να προσλάβω ξανά αυτούς που απολύσει ο κ. Μητσοτάκης. Θυμάσαι, δημοτική αστυνομία κτλ. Είχες προσλάβει πάλι τις καθαρίστριες. Καθαρίστριες, φύλακες, εκπαιδευτική, τεχνική εκπαίδευση. Ή τους είχες όλους παραπλανήσει με υποσχέσεις. Δηλαδή, μην πεταχτεί κανένα σήμερα και πει όχι, δεν με είχε προσλάβει τότε, επαναπροσλάβει. Η δέσμευση που είχαμε τότε ήταν, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε καμία λογική στο να καταργήσει, ας πούμε, όλη τη δημοτική αστυνομία ή στο να διώξει τους εκπαιδευτικούς στα τεχνικά λύκεια που καλύπταν βασικές ανάγκες. Ή να διώξει τις καθαρίστριες όλες από τα Υπουργεία, γιατί ποιος θα καθάριζε, θα καθάριζαν τις ματάρκες. Η δέσμευσή μας λοιπόν ήταν, γιατί πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν διορθώνεται το δημόσιο, άλλες ήταν οι αλλαγές, ότι όλοι αυτοί θα γύριζαν. Και γύριζαν. Απλώς λέω να το θυμόμαστε, γιατί και τώρα ακούω τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι τι ίδια πολιτική έχει. Θα απολύσει όλους τους συμβασιούχους, λέει. Όσους βάζετε εσείς. Βέβαια, εγώ έχω μια άλλη άποψη. Είναι γνωστή στο κοινό μου ότι για να πωλήσεις πρέπει να έχεις και κάπου να παρκάρεις τη δυστυχία μετά, τη φτώχεια και τη μιζέρια. Έχω μια άλλη άποψη εγώ. Όχι μόνο αυτός ο λόγος. Εγώ δεν θα έλεγα ότι για να καλύψουμε την ανεργία χρειαζόμαστε το δημόσιο. Αλλά ποιοι θα μαζεύουν τα σκουπίδια. Εμείς έχουμε αντίθετη λογική. Θέλουμε πράγματι να μονιμοποιούνται οι άνθρωποι. Να μην είναι όμοιροι τη σύμβαση. Όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό που κάναμε τώρα, αυτό που κάνει ο Σκουρλέτης με λίγα λόγια, είναι πράγματι να προσπαθήσει με διαδικασίες ΑΣΕΠ, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, να μονιμοποιηθούν άνθρωποι που δεν είχαμε προσλάβει εμείς. Όλοι αυτοί είναι παλιοί. Τώρα, γιατί διορίζετε έστω και συμβασιούχους? Θέλετε να φτιάξετε μια μεγάλη κομματική πλατφόρμα? Θέλετε να υπάρξει ένας δικοματισμός? Γιατί ξεκινήσατε από το 3% και ο Τσίπρας προς τιμήν του δηλαδή. Και παρά τα ψέματα που σύμφωνα με τη δική μου άποψη είπε, κατάφερε να κάνει ένα μεγάλο κόμμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, εσείς γιατί διορίζετε συνεχώς? Δεν νομίζω ότι είπε ψέματα ούτε ο Τσίπρας ούτε εμείς, αλλά αυτό το κουβεντιάσουμε συνέχεια. Καλά, αυτό είπα, είναι δική μου άποψη. Αν δεν είναι δική σας υποχρεωτικά. Σύμφωνοι, αλλά μια που είπε να πω την ανακολουθίες, θέλετε να τις πούμε. Να πούμε το εξής, όχι. Εγώ νομίζω ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε πάντοτε αυτό που είχαμε δηλώσει. Το πρώτο εξάμηνο το παλέψαμε μέχρι το τέλος.
Το τέλος όμως δεν έπρεπε να ήταν το τέλος της χώρας. Και έτσι κάναμε ένα συμβιβασμό. Θα τα πούμε μετά όμως. Μην φανεί όμως ότι δεν απαντάει στις ερωτήσεις σου. Εάν δούμε το πόσους υπαλλήλους έχει τώρα η χώρα σε σχέση με το πόσους είχε το 2010, θα δούμε ότι έχει φύγει το 1 τρίτο. Και όπως πάει σε ένα νοσοκομείο και δεν έχει νοσοκόμα, ή όπως πηγαίνει σε σχολεία που βλέπει ότι σε μερικές ειδικότητες δεν έχουμε καθηγητές, καταλαβαίνει ότι αυτό το 1 τρίτο έφυγε και από τομείς που χρειαζόταν να έχουμε κόσμο. Επομένως, δεν έχουμε σε καμία περίπτωση μεγαλώσει ξανά το δημόσιο. Το δημόσιο τώρα είναι σε μεγάλο βαθμό μια σκιά του εαυτού. Όλα αυτά συνέβησαν λόγω μνημονίου από περικοπές. Όλα αυτά συνέβησαν λόγω του μνημονίου, λόγω περικοπών. Λόγω περικοπών. Γιατί πέντε απολύονταν, ένας προσλαμβανόταν και γιατί φύγανε και όλοι οι συμβασιούχοι. Εμείς τι προσπαθήσαμε να κάνουμε, εκεί που πραγματικά υπήρχε κατάρρευση, νοσοκομεία. Εκεί να πάρουμε γιατρούς. Γιατί διαφορετικά θα πήγαινε κανείς και όχι απλώς θα έπρεπε να φέρει τα συντόνια από το σπίτι του, γιατί δεν είχαν μέχρι να έρθει ο Ξανθός και ο Πολάκης τα νοσοκομεία υλικά, αλλά πολλές φορές δεν είχε και την αναγκαία κάλυψη σε προσωπικό. Πάντως και αυτοί δουλεύουν με περικοπές στο μπάτζετ της υγείας. Πολύ, ναι, αυξήσαμε. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλα κενά στην υγεία. Είναι ήρωες. Και μεγάλα προβλήματα. Είναι ήρωες. Δεν ξέρω αν είναι ήρωες. Όχι, είναι ξέρω ήρωες. Ότι ο τομέας της υγείας. Ναι, οι γιατροί και νοσοκόμοι, ναι. Για τους λέω. Ναι. Εμείς αυξήσαμε όσο μπορούσαμε, κατά 0,6% τις δαπάνες στην υγεία. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η αφέμαξη η μνημονιακή που και αυτό θα συμφωνήσω, δεν φτάνει. Το ισορροπήσαμε όμως και δεν καταραίει. Και για να πούμε και του στραβού το δίκαιο, 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι που ήταν άνεργοι και ανασφάλιστοι είχαν δωρεάν πρόσβαση στην υγεία. Αυτό κάναμε. Ούτε καν στο επίπεδο των δικών μας των συμβούλων, όπως θα ακούσεις να λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν τα πράγματα έτσι. Εγώ είχα ακριβώς τους μισούς συμβούλους από αυτούς που είχε ο Μητσοτάκης, γιατί αυτόν διαδέχθηκα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ο Ξανθός και ο Πολάκης έχουν τώρα 1/3 αυτόν που είχε ο Βορύδης και ο Γεωργιάδης. Επομένως, εσύ καταλαβαίνεις, έμπειρος ο παλιά, μπορείς να καταλάβεις τι είναι προπαγάνδα, τι είναι μαύρη προπαγάνδα και πού. Να φύγουμε όμως από τη διοικητική μεταρρύθμιση. Να απαντήσω στο αρχικό γιατί έχει ξεχαστεί. Αν ναι, είμαστε ξένοι με τον Κοζιά. Με τον Κοζιά, γιατί αυτό έχει μείνει πίσω. Δηλαδή τώρα. Εγώ τον Νίκο τον ξέρω από το 80, όταν ήταν στην Ιδεολογική Επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής. Και ήταν ο Σουσλόφ τότε. Ήταν από τους πιο καλούς διανοούμενους. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, υπεύθυνος ιδεολογικού. Και ήμουν και εγώ στην ίδια ομάδα μαζί του. Άρα το ξέρω 40 χρόνια πόσο είναι τώρα από το 80, αν τα μετρήσει κανείς. Και είχα πάντοτε και έχω την ίδια καλή γνώμη. Δεν, το ακριβώς αντίθετο. Ούτε ξένοι είμαστε, ούτε έχουμε καμιά διαφορά. Έχετε στενή συνεργασία ή ο καθένας έχει τα οικόπεδά του και εκεί τελειώνει η παλαιά φιλία? Έχει τόσα πολλά να κάνει ο Νίκος αυτή την περίοδο που μιλάμε και για τα δικά μου που είναι τα ευρωπαϊκά και το διεθνές εμπόριο, αλλά εντάξει. Αυτά τα. Με την συμβουλή. Κόντρες έχετε? Γιατί ψιθυρίζετε μέσα στο Υπουργείο ότι εσείς οι δύο έχετε και κόντρες. Έχετε και κόντρες? Όχι, όχι, δεν έχουμε κόντρες. Μπορεί να έχουμε σε κανένα δύο θέματα διαφορετικές γνώμες, αλλά γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Νομίζω ότι έχουμε από τις καλύτερες συνεργασίες που θα μπορούσαμε. Οι διαφορές σας πού είναι, στη χάραξη πολιτικής γενικότερα ή στα διοικητικά του Υπουργείου, να το πω έτσι? Τα διοικητικά του Υπουργείου δεν είναι καθόλου δική μου αρμοδιότητα. Είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά του Υπουργού. Άρα δεν θα υπήρχε κανένα αντικείμενο. Άρα έχετε διαφορές όσον αφορά τη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής? Υπάρχουν διαφορές απόχρωες πάντα μεταξύ των ανθρώπων. Αλλά σε όλα τα ουσιώδη ζητήματα, σε όλα τα σοβαρά θέματα και κυρίως στα εθνικά θέματα έχουμε απόλυτη ταύτιση. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Να φύγω από το ερώτημα αν είσαστε δύο ξένοι μέσα στο ίδιο Υπουργείο. Τελικά, το λέει σιγά σιγά και ο Τσίπρας, το λέει όλο ένα και πιο συχνά. Αφεντικό εδώ σε αυτόν τον τόπο, θα έλεγα γενικός διοικητής είναι οι ξένοι. Έχουμε ανεξάρτητες αρχές που υπάγονται απευθείας σε αυτούς. Έχουμε, αν θέλεις, έναν περιορισμό των κινήσεων των πολιτικών φορέων στην Ελλάδα. Με λίγα λόγια, είμαστε ακόμα σε οικονομική κατοχή. Τι θα γίνει μετά τον Αύγουστο? Mm-hmm. Ακούω καθαρή έξοδο, καθαρή έξοδο. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα μια σειρά ξένων, σοβαρών αξιωματούχων μας λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα έχουμε μια επιτήρηση συνεχή και αν δεν πάμε καλά μπορεί να υπάρχουν και μέτρα. Και αν δεν πάμε καλά μπορεί αυτή η συνέχεια να είναι και ένα ακόμη μνημόνιο. Θέλω να μου πεις. Γιατί ο Τσίπρας το λέει. Το λέει όλο ένα και πιο πυκνά ότι ξέρεις κάτι. Όπως είπε και στην Μυτιλίνη. Δεν φταίω για τη φορολογία. Είναι αλλονών Ευαγγέλια. Mm-hmm. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της υπερφορολόγησης. Έτσι δεν είπε? Έχουμε συμφωνήσει και στο παρελθόν μιλώντας μαζί ότι τα μνημόνια αποτελούσαν ένα μεγάλο,
συντριπτικό περιορισμό της δημοκρατικής, της λαϊκής μας κυριαρχίας. Πράγματι, η εποπτεία των μνημονίων αποτέλεσε μια σημαντική υποβάθμιση της δημοκρατίας αυτά τα 8 χρόνια. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να φύγουμε από τα μνημόνια. Ποια είναι η. Πώς θα φύγουμε όμως. Τα μνημόνια λήγουν ούτως ή άλλως. Δεν το είπε μόνο. Καλά, δεν λήγει το υπερταμείο. Ναι. Δεν λήγει το πλεόνασμα που πρέπει να έχουμε μέχρι το 2060. Και δεν λήγει, γιατί θα συμφωνήσω και δεν θέλω να οροποιήσω την κατάσταση, και όλα αυτά τα βάρη που έχουν μαζευτεί 8 χρόνια στον απλό άνθρωπο. Αυτά θα φύγουν σιγά σιγά. Τι φεύγει από τον Αύγουστο? Το καθεστώς της Επιτροπής που μπορεί να ψήφιζε ένα νόμο στη Βουλή και να σου ερχόταν μετά το ραβασάκι από το Eurogroup που δεν ήταν συμφωνημένο αυτό, πάρ' το πίσω. Αυτού του είδους λοιπόν της ασφικτικής εποπτείας που ουσιαστικά καταργούσε τη δημοκρατία στη χώρα. Από τον Αύγουστο και μετά λοιπόν, και δεν το είπε μόνο ο Πρωθυπουργός, το είπε ο Γιούνκερ. Ναι, τεκλέρ, είπε. Ξεκάθαρη και καθαρή η έξοδος. Θα είμαστε σαν την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Κύπρο. Δηλαδή. Θα είμαστε. Γιατί υπάρχει... αυτή ακόμα δεν είναι. Έτσι. Σε καθαρή έξοδο. Να τα πάρουμε πράγματα. Σε καθαρή πορεία. Για να τα πούμε τα πράγματα όπως είναι. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δώσει ένα κομμάτι από την κυριαρχία τους. Ακόμα και μεγάλες. Ιρλανδία, Κύπρος και Πορτογαλία, πέρα από αυτό που το έχουν δώσει όλες για να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σε ένα πρόγραμμα που λέγεται μεταμνημονιακής εποπτείας. Δηλαδή παρακολουθούνται τα δημοσιονομικά τους. Παράλληλα με το περίφημο αυτό ευρωπαϊκό εξάμεινο που παρακολουθεί όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει παρακολουθούνται? Ότι αν ξέφευγε το χρέος, αν ξέφευγε το έλλειμμα, θα γινόταν μια σύσταση, όπως οι στάσεις παίρνουν όλες οι χώρες κάθε 6 μήνες, στο περίφημο αυτό μηχανισμό του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Ποια είναι η διαφορά αυτής της μεταμνημονιακής εποπτείας από τα μνημόνια? Ότι δεν μπορεί να σε στραγγαλίσει με την απειλή ότι θα σου δώσει την άλλη δόση και έτσι θα χρεοκοπήσεις να αλλάξεις τις πολιτικές σου. Είναι μια σύσταση. Η Ιταλία, για παράδειγμα, έχει δεχτεί αρκετές τέτοιες συστάσεις. Δεν έχει άλλους μηχανισμούς. Όχι. Να σε επαναφέρει στην τάξη. Όχι. Γιατί δεν έχει? Ποιος ήταν ο βασικός μηχανισμός των μνημονίων? Ο στραγγαλισμός του ότι δεν θα πάρεις την επόμενη δόση. Και επειδή δεν θα πάρεις την επόμενη δόση, δεν θα μπορέσεις να ξεχρεώσεις αυτά που χρωστάς στους δανειστές. Και αφού θα μπορείς να ξεχρεώσεις, ουσιαστικά θα πήγαινε σε άτεκτη χρεοκοπία. Από αυτό βγαίνουμε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις δανειακές ανάγκες της χώρας? Εκεί πήραν δύο στρατηγικές. Του Σαμαρά, που έλεγε να πάρουμε μια προληπτική γραμμή, να έχουμε δηλαδή μια καβάντζα, που όμως θα μας αντιόνταν οι ξένοι. Άρα πάλι θα υποκύμαστε στον έλεγχό τους και θα είχαμε αυτό τον περιορισμό. Ή αυτό που θέλουμε εμείς και το πετυχαίνουμε, να έχουμε ένα μαξιλαράκι. 19 δισεκατομμύρια περίπου υπολογίζουμε ότι χρειαζόμαστε για τα επόμενα 2 χρόνια, ώστε να μην έχουμε αυτόν τον κίνδυνο, την απειλή. Για να είμαι απολύτως τίμιος, να πω ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε εμάς, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Κύπρο. Είναι ότι αυτοί φύγανε και δεν ζητάνε άλλα από τους ξένους, ενώ εμείς ζητάμε και μια πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Το οποίο τρέχει με 330 και πάει. Ακριβώς. Ακριβώς. Και από ό,τι φαίνεται θα πάει και μετά τον ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και μετά τον Μητσοτάκη και μετά όποιον έρθει. Η διόγκωση του χρέους ήταν ένα από τα μεγάλα εγκλήματα του μνημονίου. Πράγματι είναι μια μιλόπετρα στο λαιμό της ελληνικής οικονομίας. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να το μειώσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Γιατί δεν μειώσαμε το χρέος 8 χρόνια παρά τη σφαγή που έγινε την οικονομική? Γιατί δεν μπορέσαμε μέχρι τώρα να το κάνουμε 300? Γιατί δεν μπορούσαμε να το κάνουμε 290? Ακού, το βασικό θέμα έγινε, μας έξεφυγε ο έλεγχος το 2010. Το 2010 το χρέος ήταν ιδιωτικό. Το χρωστάγαμε σε τράπεζες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας. Εκείνη την εποχή, ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτό που είχε συστήσει, γιατί αυτό κάνει σε όλες τις χώρες, ήταν μεγάλο κούρεμα του ιδιωτικού χρέους, να χάσουν οι τράπεζες. Δεν το δέχτηκε αυτό εκείνη την περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το πάλεψε όσο θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου η τότε κυβέρνηση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση φοβήθηκε τη μόλυνση στον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό Νότο, θα δαιμοφωνόταν δηλαδή ένα ντόμινο και θα μεταφερόταν η κρίση γρηγορότερα από ό,τι τελικά μεταφέρθηκε. Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση εννοούμε Γερμανία, έτσι. Όταν εννοούμε Ευρωπαϊκή Ένωση εννοούμε κυρίως Γερμανία. Κυρίως Γερμανία. Και εν μέρει επιτροπή, αλλά κυρίως Γερμανία. Η Γερμανία λοιπόν είχε όχι μόνο το εθνικό συμφέρον να προστατεύσει τις τράπεζές της από απώλειες, αλλά είχε και το συστημικό φόβο να αποφύγει τη συστημική μόλυνση. Άρα, από τη στιγμή που τότε δεν μειώσαμε το χρέος, δεν κουρέψαμε το χρέος από τις τράπεζες και αφήσαμε να το εξαγοράσουν οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί που φτιάξανε, ουσιαστικά είχαμε ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα. Γιατί μπορείς να κουρέψεις
ιδιωτικό χρέος. Δεν μπορείς όμως εύκολα να κουρέψεις χρέος διακρατικό που είναι σε κράτη ή σε διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακριβώς. Αυτό ίσως είναι και το μεγάλο έγκλημα του φίλου μας του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου. Έτσι. Αυτό το μεγάλο λάθος. Ο οποίος μετέτρεψε ένα ιδιωτικό χρέος προς τράπεζες προκειμένου να τη σώσει. Το έκανε πολύ επικίνδυνο χρέος διακρατικό. Είναι απόλυτα έτσι, αλλά για να πούμε και πάλι το στραβού το δίκαιο, γιατί προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός, αυτή ήταν γενικά η ευρωπαϊκή πολιτική. Αν δεις γενικότερα, αυτό κάνανε και σε επίπεδο όλου του χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χρέη των τραπεζών τα κάνανε κρατικά χρέη. Γι' αυτό όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, αν δει κανείς τις στατιστικές, το δημόσιο χρέος μεγάλωσε κατά 10%, γιατί στην πραγματικότητα ο Ευρωπαίος φορολογούμενος ανέλαβε τα χρέη των τραπεζών. Άρα τα κέρδη μένουν πάντοτε ιδιωτικά, οι ζημιές όμως όταν τις έχουν τράπεζες δημοσιοποιούν. Φοβάσαι ότι όλο αυτό το χρέος και όλο αυτό το ευάλωτο που φέρνει μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή συνόρων? Όχι, είμαστε ισχυροί πολιτικά. Δηλαδή ένα από τα πράγματα που νομίζω ότι πράγματι έχουμε βελτιώσει τη θέση μας είναι η διεθνής θέση της χώρας. Για τον εξής λόγο. Παρά την οικονομική δορυφοριοποίηση. Ναι, γιατί. Και την εχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Ναι, γιατί είμαστε σε μια περιοχή του κόσμου ιδιαίτερα ταραγμένη και είμαστε πυλώνας σταθερότητας. Έχουμε και αντικειμενικά είμαστε. Ούτε σφαζόμαστε. Μέλος της Ευρώπης παλιό είμαστε. Έχουμε αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις και έχουμε προσπαθήσει και με τις δικές μας πρωτοβουλίες να το ενισχύσουμε. Δεν φοβάστε την ψηφιστικότητα του Ερντογάν? Την αρπακτική τάση που έχει η Τουρκία φέρει έναν αναθεωρητισμό σε όλη την περιοχή, ναι. Στη Λοζάνη, σε όλα. Αυτό που θεωρώ εγώ ότι πετύχαμε, η αναβάθμιση της διεθνούς μας θέσης και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φάνηκε από το πώς αντιμετώπισε αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση την Τουρκία. Με μια απλή σύγκριση με το τι έγινε το 96 στα Ίμια. Η ανακοίνωση το 96 ήταν ουσιαστικά μια ανακοίνωση ίσων αποστάσεων. Να τα βρείτε, πηγαίνετε και στα διεθνή δικαστήρια. Αυτή τη φορά τι είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας, προκλητικότητα. Άρα, ενώ έχει απόλυτο δίκιο και υπάρχει μια πάγια πολιτική της Τουρκίας, μπορώ να σου πω μάλιστα ότι η Προεδρία Ερντογάν ήταν και ποιότερη από τους Κεμαλικούς. Πάγια είναι η πολιτική της. Τώρα όμως. Θα πάμε και στο τώρα. Ουσιαστικά αδρανοποίησε, ακύρωσε αυτή την τακτική. Ποια είναι η τακτική της Τουρκίας? Να προσπαθεί να γκριζάρει το Αιγαίο, να αμφισβητήσει αυτά που μας δίνει το διεθνές δίκαιο, δημιουργώντας τελεσμένα. Έχει όμως αυτή τη στιγμή στο Ανατολικό Αιγαίο καταργήσει την πολιτική κυριαρχία. Πετάει συνέχεια από πάνω από τα νησιά. Όχι, αυτό θα πω τώρα. Ναι. Αυτά είναι απλές συμπεριφορές που πότε γίνονται επικίνδυνες, όταν υπάρχει ο κίνδυνος να σου αλλάξουν το πώς αντιμετωπίζει το διεθνές δίκαιο την περιοχή. Να πούμε μια μεταφορά. Είναι σαν να έχεις ένα κακό γείτονα και να σου μεταφέρει το φράχτη στη μεριά σου. Το ξαναπηγαίνει στο φράχτη πίσω. Πότε γίνεται επικίνδυνο? Αν μπορεί να ισχυριστεί ότι νόμιμα έχει κατοχή, έχει χρησικτησία. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται εκ των προτέρων και αυτή τη συμπεριφορά την καταγγέλει ως παράνομη, ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ουσιαστικά καταργεί την προσπάθεια να δημιουργήσει ο γείτονας τετελεσμένα. Γιατί δεν είναι πια τετελεσμένα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ο πλευράς διεθνούς δικαίου, είναι εκ των προτέρων καταδικασμένα ως παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Εκεί νομίζω βρίσκεται η βασική διαφορά. Μάλιστα. Να σε πάω λίγο πίσω, τότε που ήσαν στο Υπουργείο Εργασίας. Θέλω να μου πεις τώρα, που πέρασε καιρός, πόσο ασφυκτικό έλεγχο είχε από του Γερμανού και του θεσμού? Γιατί πήρε μέτρα τα οποία ονομάστηκαν μάλιστα νόμικα Τρούγκαλου. Ναι. Θέλω να μου πει πώ έζησε και κάτω από ποια ατμόσφαιρα έζησε μέσα σε αυτό το Υπουργείο που υποχρεώθηκε να γίνει εμπολή αντιπαθητικό. Γενικά αντιπαθητικό. Ασφυκτικό ήταν οι πρώτοι 2-3 μήνες, όταν δεν είχαμε στην πραγματικότητα να εφαρμόζουμε δικά μας μέτρα, αλλά αυτά που είχαμε συμφωνήσει με το τρίτο μνημόνιο, που θυμίζω υπογράφτηκαν, ψηφίστηκαν μάλλον και από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία και το Ποτάμι. Αυτά ήταν τα μέτρα που αφορούσαν, για παράδειγμα, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, ορισμένα άλλα μέτρα. Είχα πει στον Πρωθυπουργό, λοιπόν, και είχαμε και τι πρόσθετο, εφόσον πέρασαν αυτά τα μέτρα που ήταν ήδη στο τρίτο μνημόνιο, είχαμε μια υποχρέωση να περιορίσουμε ακόμα 1% την συνταξιοδοτική δαπάνη. Πήγα και είπα στον Πρωθυπουργό, και αμέσως το δέχθηκε, ότι αν κάναμε μόνο αυτό, μια ακόμα περικοπή, θα ήμασταν εντελώς όμοιοι με τους προηγούμενους. Θα ήταν η 13η στις 12 περικοπές που είχαν γίνει. Πήγα και του είπα, λοιπόν, ότι χρειαζόμαστε μια μεγάλη μεταρρύθμιση του συστήματός μας. Να γίνει πιο δίκαιο, πιο ίσο. Αυτό λοιπόν που δέχτηκε ο Πρωθυπουργός να κάνουμε σαν μεταρρύθμιση ήταν δική μας μεταρρύθμιση, δεν μας ήρθε απ' έξω. Ο περιορισμός δαπάνης μας ήρθε απ' έξω. Αν και για να μην πω άλλο στραβού το δίκιο,
θα έπρεπε να το κάνουμε, γιατί να μειώσουμε λίγο τη δαπάνη, γιατί η οικονομία δεν σήκωνε. Γιατί δεν σήκωνε η οικονομία? Όταν ο μέσος μισθός έχει φτάσει στα 950 ευρώ, δεν μπορεί εύκολα να υποστηρίζει μια σύνταξη που είναι παραπάνω από αυτόν. Άρα, η μεταρρύθμιση έγινε με δική μας πρωτοβουλία. Ήταν ελληνική μεταρρύθμιση. Όχι ως προς το δηλαδή, έχουν δίκιο οι αξιωματούχοι των Βρυξελών που λένε πολλά από όσα έγιναν στην Ελλάδα ήταν δικές τους επιλογές. Δηλαδή, έρχονται και λένε καμιά φορά, και το έχεις διαβάσει βέβαια, ότι ο Τσίπρας ήταν ο καλύτερος. Ήταν ο πιο εξυπηρετικός απέναντι στους θεσμούς. Είχε το θάρρο να υλοποιήσει όλα αυτά που λέγανε οι ξένοι. Πολλά από αυτά που υπογράψαμε δεν ήταν δική μας πολιτική. Ιδιωτικοποίησης. Από τη στιγμή που υπογράψαμε όμως τα κάναμε. Αυτή ήταν μια βασική διαφορά από τους προηγούμενους, που αν και πολλά από αυτά συμφωνούσαν ιδεολογικά, νόμιζαν ότι θα κοροϊδεύανε τους κουτόφραγκους. Ένας από τους λόγους λοιπόν που αναβαθμίστηκε η εντύπωση που έχουν οι Ευρωπαίοι για μας είναι ότι εμείς για τα μέτρα που είχαμε υπογράψει. Επειδή είχατε την υπογραφή μας. Ναι, και έτσι πρέπει να κάνεις. Να πω όμως. Η αριστερά όμως δεν επλήγει. Να πω μια θα απαντήσω. Να πω μια τελευταία κουβέντα γιατί ήθελα για την μεταρρύθμιση στην ασφαλιστική. Έχω πει πολλές φορές ότι η μεταρρύθμιση έπρεπε να γίνει. Και θεσμικά για τις θεσμικές αλλαγές πράγματι αισθάνομαι υπερήφανος. Για τις θεσμικές αλλαγές, όχι για το ύψος που έχουν οι συντάξεις τώρα. Οι συντάξεις τώρα είναι πολύ χαμηλές. Γιατί αυτές αντέχει οικονομία. Το ότι όμως έχουμε πια ένα ταμείο που δίνει συντάξεις με τους ίδιους κανόνες σε όλους είναι ένα καλό πράγμα. Και όχι να έχουμε μερικούς που παίρνουν σούπερ συντάξεις και μερικές που παίρνουν ψίχουλα. Το ότι έχουμε ίδιους κανόνες για τις εισφορές, ό,τι έχουν οι μισθωτοί, να έχουν και ελεύθεροι επαγγελματίες είναι ένα καλό πράγμα. Και αν δει κανείς και εκεί που με κατηγορούσαν αρχικά ότι εξοντώνει τους ελεύθερους επαγγελματίες οι εισφορές αυτές, θα δεις πράγματι ότι το 20% έχει μεγάλες εισφορές. Πολλοί από αυτούς πάρα πολύ μεγάλες εισφορές. Το 80% όμως έχει ελάφρυνση. Άρα ξαναλέω, η μεταρρύθμιση αυτή ήταν ελληνική, ήταν δική μας μεταρρύθμιση, όχι ως προς το ύψος των συντάξεων, που εκεί ήταν κατά κάποιο τρόπο από τις ανάγκες να ισορροπήσουμε την οικονομία και να γυρίσουμε στην ανάπτυξη αυτό που έγιναν. Κλάσμα των περικοπών που έγιναν επί Νέας Δημοκρατίας, αν το δεις σε νούμερα, 45 δισεκατομμύρια έχασαν οι συνταξιούχοι πριν το διάστημα 10 με 15 Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Σε εμάς χάσαν 3. Όχι πως είναι θέμα ποσοτικού. Δεν ενδιαφέρει όμως ένα συνταξιούχο να σας ακούει να κάνετε συγκριτικές εικόνες ή συγκριτικά επιχειρήματα έτσι, στα λεφτά που έχει χάσει. Έτσι είναι. Ακούει δηλαδή αυτή τη στιγμή, εγώ σου λέω ότι χάσαν πιο πολλά επί Σαμαρά. Να δεχτώ αυτό που λες, να δεχτώ. Ναι. Αυτό που τι σημασία για τον συνταξιούχο, τα δύο γιαουρτάκια. Εκείνη η διαφορά. Ότι αν κάναμε μια ακόμα περικοπή, θα είμαστε σαν τους άλλους. Αυτό που κάναμε εμείς είναι μια αλλαγή ώστε το συνταξιοδοτικό σύστημα να ισορροπήσει. Και αυτό που ψηφίσατε, το προνομοθετημένο ότι από 1η-1η του 19 μειώνονται και άλλες συντάξεις. Όχι, 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 και όχι. Πιέζουν τώρα όλοι από το εξωτερικό. Όχι, όχι. Και μειώνεται και το αφορολόγητο. Μα το ακριβώς ανάποδο. Ενώ είχαμε προστατεύσει την προσωπική αυτή διαφορά με το νόμο που ψηφίσαμε το 16, αυτό που ονομάζεται νόμος Κατρούγκαλου, ήρθε την επόμενη χρονιά, την επόμενη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και εκβίασε. Και είπε ότι την προσωπική διαφορά 1η-1η του 19 θα την κόψετε. Με τους περιορισμούς πάλι που καταφέραμε. Αυτό λοιπόν ήταν εκβιασμός. Ούτε χρειαζόταν για να ισορροπήσει το συνταξιδοτικό σύστημα, που ήταν ένας από τους λόγους που έγινε η μεταρρύθμιση, ούτε δικαιολογούσε από αυτό που έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι δεν θα πετύχετε το πλεώνασμα. Τώρα λοιπόν που αποδείχθηκε ότι το πλεώνασμα όχι απλώς το πιάσαμε, το υπερκαλύψαμε, και αυτό το θέμα θα πρέπει να μπει στην πλάστη. Αυτό το πλεώνασμα, κακά τα ψέματα, αγαπητέ Γιώργο, αυτό το πλεώνασμα είναι υπεραπόδοση φόρων, είναι υπερφορολόγηση. Ναι. Δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Είναι ότι τα παίρνεις όλα από τις τσέπες και μετά λες έχω πλεώνασμα. Ο ίδιος ο Τσίπρας, προκειμένου να αποφύγει και να αποσύσει από πάνω του όλες αυτές τις κραυγές που είχε για υπεραποδόσεις και υπερπλεονάσματα, βγήκε στη Μυτιλήνη ο άνθρωπος μπροστά στους νησιώτες και είπε: δεν φταίω εγώ για την υπερφορολόγηση, είναι αλλωνών Ευαγγέλια, είναι προσταγές των ξένων. Έχεις απόλυτο δίκιο ότι υπάρχει υπερφορολόγηση. Υπάρχει γιατί οι δανειστές μας θέλουν αυτά τα υπέρογκα πλεονάσματα του 3,5%. Εμείς έπρεπε να τα υπερκαλύψουμε, γιατί ακριβώς είχαμε απέναντι το εξαιρετικά κακόπιστο, όχι απλώς νεοφιλελεύθερο, κακόπιστο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που κάθε φορά αμφισβητούσε και ζητούσε πρόστιμα μέτρα. Είπα το παράδειγμα των συντάξεων. Ενώ είχαμε ψηφίσει τον νόμο το 16, είχε συμφωνήσει σε αυτόν, ήρθε 6 μήνες μετά και είπε: δεν φτάνει ο νόμος, θα κόψετε και την προσωπική διαφορά. Εάν δεν είχαμε εξασφαλίσει υπερπλεώνασμα, ακόμα και οι Ευρωπαίοι θα άκουγαν αυτά που λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αλλά τώρα ήρθε αυτή η ώρα που λέγαμε, τον Αύγουστο να φύγουμε,
να έχουμε τα χέρια μας ελεύθερα, ελεύθερα όπως η Κύπρος, όπως το περιγράψαμε προηγουμένως, για να μην μπορούμε πια να έχουμε κάποιον να μας εκβιάζει. Να σε ρωτήσω κάτι, έτσι με το χέρι στην καρδιά. Διάβασα ένα πρωτοσέλιδο της Εστίας, του Μάνου του Κοτάκη, που ήταν πολύ κατατοπιστικό και αφορά και την επίσκεψη του κυρίου Σόιμπλε στην Αθήνα, μία που έκανε τότε. Ότι το μυστικό που κρύβουμε όλοι μας, είναι ότι έχει ενεχειριαστεί όλη η δημόσια περιουσία. Είναι αλήθεια? Και ήταν πάρα πολύ κατατοπιστική η Εστία. Δηλαδή, αυτό που κρύβουν τα κόμματα τα μεγάλα, ένα μεγάλο μέρος των δημοσιογράφων και των πολιτικών, είναι ότι έχει ενεχειριαστεί το σύνολο της δημόσιας περιουσίας. Από τη στιγμή που ξαναπαίρνουμε τα κλειδιά της χώρας από τον Αύγουστο, τα ξαναπαίρνουμε ή μας λένε απλά, τα παίρνουμε. Πράγματι, η ακίνητη περιουσία έχει περάσει σε αυτό το υπερταμείο. Είναι όμως υπό τον έλεγχο του δημοσίου, δεν υπό τον έλεγχο των ξένων. Πόσο είναι υπό τον έλεγχο του δημοσίου? Η διοίκηση είναι δική μας. Απλά ζητάμε διαχειριστικό έλεγχο, τίποτα? Όχι, όχι. Η διοίκηση είναι δική μας. Σκεφτείτε ότι αύριο ή μεθαύριο ή στο τέλος της διαδρομής θα πάτε σε εκλογές. Δεν πάνε, πάτε. Εδώ ποια θα είναι η αντιμετώπιση του ελληνικού λαού απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία με κινησμό ή με ψυχρότητα υλοποίησε κατά γράμμα αυτό που είχαν υπογράψει όλοι και αυτοί φυσικά, έτσι, η κυβέρνηση? Η διαφορά μας είναι η εξής, ότι το τρίτο μνημόνιο που αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε όχι απλώς ήταν ηπιότερο από τα προηγούμενα, για μας ήταν ένας αναγκαστικός συμβιβασμός για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και στον διάμεσο να εφαρμόσουμε μια πολιτική που θα προσπαθούσε να αδρανοποιήσει ό,τι ήταν πιο νεοφιλελεύθερο και ό,τι ήταν πιο αντιαναπτυξιακό στο πρόγραμμα αυτό. Και αυτό το κάναμε, ξαναλέω, γιατί η εναλλακτική θα ήταν η καταστροφή της χώρας. Ουσιαστικά ο εκβιασμός που έγινε μετά το δημοψήφισμα ήταν ή θα συνεχίσετε με τις τράπεζες κλειστές ή θα υπογράψετε. Με τις τράπεζες κλειστές δεν υπάρχει καπιταλιστική οικονομία που μπορεί να λειτουργήσει πάνω από 15-20 μέρες. Επομένως, αυτό που έχω πει και έχω χρησιμοποιήσει την έκφραση, γιατί μου είπες προηγουμένως σε μια ερώτηση που δεν πρόλαβα να απαντήσω, για το αν διακυβεύσαμε την τιμή της αριστεράς. Η απάντησή μου είναι όχι. Βυθιστήκαμε μπροστά σε ένα ανάλογο δίλημα με το οποίο είχαν βρεθεί πριν από εμάς. Τις κυβερνώσεις. Γιατί μπορεί να γυρίσετε σε μικρά ποσοστά. Σε εμάς τα όπλα ήταν ακριβώς η κυβερνητική εξουσία. Γιατί μπορούσαμε μέσω αυτής να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους πιο αδύναμους. Και τα όπλα αυτά δεν τα παραδώσαμε. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι ήταν βάρκιζα το μνημόνιο το δικό μας. Ακριβώς γιατί τα όπλα που είχαμε δεν τα δώσαμε στους άλλους. Καλή σας ημέρα. Γιώργος Κατρούγκαλος, αναπληρωτής υπουργός των Εξωτερικών, απαντάει σε μια σειρά ερωτημάτων, μια και τα θέματα του υπουργείου του είναι πολλά και καυτά. Πάω σε διαλυματάκι και επιστρέφω. Έχω κοντά σας σήμερα τον αναπληρωτή υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητέ υπουργέ και φίλε, έχω εδώ μπροστά μου ένα πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, της εφημερίδας του κυρίου Φιλιππάκη. Έχει τίτλο «Ομολογία χωρίς ντροπή από την αδίστακτη υπουργό εργασίας Έφη Αχτσιόγλου». Όλο ένα και εντείνονται οι κριτικές απέναντι στην κυρία Αχτσιόγλου. Ο τίτλος είναι «Έκλεβαν επίτηδες τους συνταξιούχους». Η κυβέρνηση γνώριζε ότι γίνονταν λάθος παρακρατήσεις για 2 χρόνια στις επικουρικές. Αλλά έκανε το κορόιδο επειδή υπήρχαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα έσοδα του ΑΚΑΓΕ. Θέλω ένα σχόλιο, έτσι να μας κατατοπίσετε. Γιατί η κυρία Αχτσιόγλου βγαίνει και, όπως λέει η εφημερίδα βέβαια, χωρίς ντροπή, αδίστακτα λέει «Ναι, κλέβαμε». Όχι, μόνο αδίστακτη δεν είναι η ΕΦΗ. Η ΕΦΗ προσπαθεί το καλύτερο σε ένα πάρα πολύ δύσκολο Υπουργείο. Τι γινόταν? Ξέρει το αντικείμενο. Είναι διδάκτορα στο εργατικού δικαίου. Και ξέρει το αντικείμενο. Ξέρει το αντικείμενο, λέτε. Και ξέρει το αντικείμενο καλά. Ναι. Πριν από το νόμο αυτόν του 16 που το λέμε νόμο Κατρούγκαλου, η πονηριά που γινόταν ήταν ότι κρατήσεις, εκεί που ήταν υπέρ του περίφημου αυτού ΑΚΑΓΕ, του λογαριασμού που είναι για να συμπληρώνει σαν ένα είδος αποθεματικού. Όλο τέτοιους λογαριασμούς έχει το μνημονιακό κράτος. Όλο τέτοιους. Αυτοί είναι κουμπαράδες. Εκεί λοιπόν ποια πονηριά γινόταν? Ναι. Γινόντουσαν οι κρατήσεις του ποσοστού που προβλεπόταν, όχι στο καταβαλλόμενο ποσό, αλλά σε αυτό που ήταν πριν από τις περικοπές. Αυτό όμως ο δικός μου το κατάργησε.
Έπρεπε όμως να επιστραφούν τα αναδρομικά αυτά στους συνταξιούχους. Αυτά επιστρέφονται τώρα. Ακριβώς γιατί έπρεπε να υπολογιστούν πόσα ήταν. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια ομολογία που δεν ξέραμε. Εμείς αλλάξαμε τον νόμο για να μπορούν αυτά τα αναδρομικά να επιστραφούν. Και γι' αυτό το λόγο. Και γιατί βγαίνει υπουργός εδώ και λέει ότι γνώριζε ότι γίνονταν λάθος παρακρατήσεις. Αυτό είναι μια ομολογία μιας κρατικής απάτης, κυβερνητικής απάτης σε βάρος συνταξιούχων. Μα είναι ακριβώς το ανάποδο. Ξέραμε ότι γινόταν. Ίδια το παραδέχεται. Μα, δεν κατάλαβες τι είπα. Όχι απλώς ξέραμε ότι γινόταν. Ναι. Εγώ το κατάργησα με το δικό μου νόμο. Και τώρα, εσύ, είναι ακριβώς. Αλλά η κυρία εδώ λέει. Και τώρα επιστρέφονται τα αναδρομικά. Είναι τόσο απλό. Απλώς πολλές φορές η διοίκηση δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει αμέσως μια θετική ρύθμιση. Γι' αυτό το λόγο θα δουν τώρα και οι συνταξιούχοι μια μικρή ανάσα από 15 έως 40 ευρώ στην επόμενη σύνταξή τους. Μάλιστα. Αν χάσετε τις εκλογές, πράγμα που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ότι είσαστε σε μεγάλη απόσταση από το άλλο κόμμα. Έτσι δείχνανε ότι θα χάραμε και το δημοψήφισμα. Ναι, αλλά τώρα είναι επίμονες, θα έλεγα, οι δημοσκοπήσεις. Θα αλλάξετε τον Τσίπρα ή έχετε αρχηγικό κόμμα και ο Τσίπρας είναι ό,τι έχετε και δεν έχετε Τσίπρας και ξερό ψωμί όπως ακούω. Οι δημοσκοπήσεις είναι νομίζω ελάχιστα αξιόπιστες για τον απλό λόγο ότι είναι πάρα πολύ λευστό το εκλογικό σώμα. Εγώ δεν θέλω να δείξω ένα κομματικό πατριωτισμό. Ναι, αλλά δεν δείχνει και μεγάλο ενθουσιασμό που πάνε στη ΡΙΖΕΗ οι αξιωματούχοι. Είναι αλήθεια ξανά, γιατί πάλι επαναλαμβάνω, θέλω να είμαι όσο μπορώ, όπως την αντιλαμβάνομαι την αλήθεια. Η αλήθεια πολλές φορές είναι και δική μας προσωπική. Ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου μας πράγματι είναι στη γωνία και περιμένει να δει τι θα κάνουμε. Αυτά που λέμε ότι η οικονομία θα ανέβει, θα το δει στη τσέπη του. Αν δει κανείς όμως τις ίδιες αυτές φοβομετρήσεις, βλέπει ότι στη δήλωση ψήφου, όχι σε εκτιμήσεις, πώς προβάλλουν οι διάφοροι δημοσκόποι αυτά που λέει ο κόσμος, σε καμία από αυτές τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πάνω από το 28% που πήρε στις τελευταίες εκλογές. Δεν είμαι ειδικός αναλυτής δημοσκοπήσεων, ναι. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι σε κάθε δημοσκόπηση όλων των εταιριών, είτε είναι προσκύμενων στην κυβέρνηση, είτε έτσι όπως λέγεται δηλαδή, είναι 10 με 13-15 μονάδες διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, όχι. Και είναι και λογικό, δεν έχετε πολιτική φθορά εσείς, τι θα περνάγατε έτσι. Ναι, προσπαθώ να πω δηλαδή, το εξής. Αυτή η διαφορά που λες υπάρχει σε ορισμένες δημοσκοπήσεις ως προς την εκτίμηση ψήφου. Στις αναγωγές δηλαδή που κάνουν οι δημοσκόποι, απέναντι σε αυτό που λέει ο κόσμος. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν διαφορά που είναι γύρω από 4 έως 10 μονάδες σε αυτό το μέγεθος. Όμως επαναλαμβάνω, οι δημοσκοπήσεις στην βασική ερώτηση τι θα ψηφίζατε αύριο δείχνουν μικρωμένα τα ποσοστά και τα δικά μας αλλά και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει ένα ρεύμα προς την αυτό Δημοκρατία. Σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεται ο κόσμος το πολιτικό τα δύο σύστημα, μεγάλα κόμματα, το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα και, τώρα και θα τους απαντήσω, δύο και τώρα, αρχηγούς δεν εμπιστεύεται και τώρα θα απαντήσω, ούτε Μητσοτάκη ούτε Τσίπρα κυρίως. Ο κόσμος νομίζω ότι θυμάται ποιο ήταν το πολιτικό σύστημα που κατέρευσε. Και η βασική διαφορά της κατάρρευσης του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αυτό το βλέπουμε παντού. Δεν είναι μόνο... Γιατί λέμε κατέρευσε, υπάρχει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Υπάρχει το Πασόκ, υπάρχει το Κουκουέ, υπάρχει ο Καμένος ο οποίος αναδείχθηκε μέσα από το μνημόνιο και ήρθε κοντά σας. Το πολιτικό σύστημα, αν εννοείς, κατέρευσε από την παλαιά μορφή του γιατί ήρθε η κατοχή. Η οικονομική κατοχή. Όχι. Ναι. Το κατέρευσε το πολιτικό σύστημα του Μάιου του 2012, όταν η Νέα Δημοκρατία πήρε 18%. Το μικρότερο ποσοστό που υπάρχει ιστορικά η παράταξη της δεξιάς. Και υπήρχε αυτός ο κατακαιρματισμός. Mm-hmm. Κατέρευσε το πολιτικό σύστημα στη Γαλλία. Στις πρώτες δίδυμες εκλογές εννοείς. Λέω γενικά, προσπαθώ Σαμαρά Τσίπρα. Προσπαθώ να πω το εξής και νομίζω θα συμφωνήσεις. Ακριβώς επειδή οι ίδιες νεοφιλελεύθερες πολιτικές εφαρμόζονται γενικά στην Ευρώπη, βλέπουμε να υπάρχει είτε κατάρρευση του πολιτικού συστήματος, είτε εν πάση περιπτώσει μια μεγάλη πτώση της δύναμης των λεγόμενων συστημικών κομμάτων. Αυτά που ήταν τα κόμματα που εναλλάσσονταν παραδοσιακά στην εξουσία. Mm-hmm. Το είδαμε στη Γαλλία που ο Μακρόν ουσιαστικά σαν τρίτος ξέφυγε από το διπολισμό των γκολικών και των σοσιαλδημοκρατών. Το βλέπουμε σε πολλές άλλες εκλογές. Το είδαμε και στην Ελλάδα. Δηλαδή θα έρθετε πρώτοι. Εγώ λοιπόν λέω ότι μπορούμε να έρθουμε πρώτοι εφόσον ο κόσμος δει την άνοδο της οικονομίας και στην τσέπη του και εν πάση περιπτώσει θα δώσουμε τη μάχη με τον Πρωθυπουργό γιατί αυτός ήταν ο βασικός. Αυτός που έκανε τη διαφορά. Δεν τον αλλάζετε με τίποτα. Όχι, μπορώ να επιχειρηματολογήσω. Δεν έχετε δελφίνους. Δεν είμαι κόλακας. Αλλά αν υπάρχει μια διαφορά στην κατάρρευση των άλλων πολιτικών συστημάτων στις άλλες χώρες της Ευρώπης και σε εμάς, ήταν ότι σε εμάς μπόρεσε ο Πρωθυπουργός να εμφανίσει την αριστερά ως εναλλακτική δύναμη. Ενώ σε άλλες χώρες. Το κατάφερε αυτό, πράγματι. Φυσικά.
Και είναι ο μόνος που το κατάφερε. Ούτε ο Ιγκλέσιας το κατάφερε. Και τσιμεντάρισε Ισπανία. Και το κόμμα. Το τσιμεντάρισε. Δηλαδή είσαστε σαμουράι, πάτε μαζί του οπουδήποτε. Για τον απλό λόγο ότι ξαναλέω, έδωσε ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα παραμένει. Δεν νομίζω ότι είμαστε εύκολα. Ναι, και συσπηρωθήκατε γύρω του, έτσι. Εγώ... Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δελφίνος μέσα στο κόμμα. Δηλαδή, αύριο με 10 μονάδες να χάσετε διαφορά, Τσίπρας θα είναι στην αντιπολίτευση. Η αριστερά δεν ήταν ποτέ προσωποκεντρική. Δεν είχε δελφίνους. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που αμφισβητεί αυτό το αυτονόητο που λέμε και οι δύο. Ότι αν δεν είχαμε τον Πρωθυπουργό, δύσκολα θα μπορούσε να είχε διαμορφωθεί αυτό το κίνημα αμφισβήτησης σε ένα κίνημα κυβερνητικής εξουσίας. Πάντως δεν σας βοηθάει, ας πούμε, η μελέτη του Ρομπόλη τώρα, του Παντίου Πανεπιστημίου, που λέει ο άνθρωπος ότι θα πάμε μετά τη μείωση των συντάξεων, μετά από μια καινούρια μείωση, θα πάμε σε πιο διευρυμένη φτώχεια λόγω και μείωση της κατανάλωσης. Δεν σας βοηθάει σε επικείμενες εκλογές? Μα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Η προσπάθειά μας αυτά τα τρία χρόνια, και θα είναι το στίγμα μας όλη την τετραετία, είναι να βοηθήσουμε αυτούς που δεν τα βγάζουν πέρα. Και αυτοί που δεν τα βγάζουν πέρα δεν είναι η μειοψηφία, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Εγώ πάντως σε βλέπω να υπερασπίζεσαι το κόμμα σου, να υπερασπίζεσαι τις θέσεις του Τσίπρα, αλλά σε βλέπω και στενοχωρημένο με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είμαι προβληματισμένος από το γεγονός ότι τα χρόνια του μνημονίου ένα μεγάλο ποσοστό του εθνικού πλούτου χάθηκε. Και το σημαντικότερο, πολλά νέα παιδιά έφυγαν στο εξωτερικό. Κανείς δεν μπορεί να είναι χαρούμενος γι' αυτό. Αλλά είμαι επίσης αισιόδοξος ότι τώρα είμαστε στο τέλος αυτής της δοκιμασίας. Όπως είπα προηγουμένως, θα πάρουμε τα κλειδιά της χώρας από τον Αύγουστο και μετά. Και αυτό θα βοηθήσει να φανούν και ξεκάθαρα οι διαφορές των κομμάτων. Γιατί, πάλι σωστά είπες, όταν έχεις κάποιον από πάνω να σου επιβάλλει τις πολιτικές, οι διαφορές φυσιογνωμίας ανάμεσα σε ένα κόμμα της αριστεράς και στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι τόσο φανερές. Από τον Αύγουστο και μετά θα γίνουν ολοφάνερες. Υπάρχει καμιά περίπτωση? Πες ότι κάνουμε εκλογές, βγαίνει ένας νέος συσχετισμός δυνάμεων, αλλά αντιμετωπίζουμε εθνικά θέματα. Υπάρχει, διακρίνει μια τάση μεταξύ αρχηγών κομμάτων να φτάσουμε σε μια εθνική κυβέρνηση, σε μια, αν θέλει, σε ένα συνασπισμό του πολιτικού κόσμου έτσι για να αντιμετωπίσει εθνικά κρίσιμα θέματα? Αυτό θα πρέπει να είναι αυτονόητο. Για τα εθνικά θέματα θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Γι' αυτό, για να είμαι πάλι ειλικρινής, προβληματίστηκα από το πολιτικό εκρεμές του κ. Μητσοτάκη ως προς το μακεδονικό. Γιατί εκεί υπήρχε διαμορφωμένη εθνική γραμμή, δεν ήταν να την ανακαλύψουμε τώρα. Άρα, οπωσδήποτε θα πρέπει να επιδιώκουμε εθνική γραμμή ομοψυχίας στα εθνικά θέματα και ποτέ να μην τα βλέπουμε υπό μικροπολιτικό πρίσμα. Μπορεί να μου αναλύσει κάτι, άκουσα το Γκοτζιά. Mm-hmm. Δεν είναι ευθύνη δική μας, είναι δική τους. Σαφές. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για το μακεδονικό, μια εθνικά επωφελή συμφωνία και μάλιστα μια δύσκολη συμφωνία, γιατί θέσαμε τον πήχη μόνοι μας, γιατί έτσι έπρεπε να κάνουμε, πολύ ψηλά. Καμιά κυβέρνηση δεν είχε βάλει, για παράδειγμα, σε προηγούμενες φάσεις της διαπραγμάτευσης την ανάγκη να αλλάξει το Σύνταγμα των Σκοπίων. Είναι αναμενόμενο βέβαια ότι τόσο σημαντικά θέματα όπως είναι η αναγνώριση ότι η ονομασία δεν θα πρέπει απλώς να μην περιέχει αλυτρωτισμό, δεν πρέπει να μην συγχαίει το όνομα της δικής μας ιστορικής ελληνικής Μακεδονίας με το όνομα του γειτονικού κράτους, αλλά και να εφαρμόζεται παντού και στο εσωτερικό της χώρας. Όπως επίσης και η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι κάτι στο οποίο δεν θα αντιδράσουν οι εθνικιστικοί κύκλοι της γειτονικής μας χώρας. Όπως φαντάζομαι, είτε προσχηματικά είτε χωρίς προσχήματα, θα πρόκειται να έχουμε παρόμοιες αντιδράσεις και από εθνικιστικούς κύκλους στη δική μας χώρα. Αυτό που θα πρέπει να ξέρουν όμως οι Έλληνες πολίτες είναι ότι η συμφωνία αυτή γίνεται για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε πολύτιμο διπλωματικό κεφάλαιο και να το αξιοποιήσουμε εκεί που πράγματι έχουμε κρίσιμα εθνικά ζητήματα, όπως είναι η περίπτωση των προβλημάτων που έχουμε με την Τουρκία, και όπως επίσης ώστε να σταθεροποιήσουμε την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, μέσα από μια παρόμοια εθνικά επωφελή συμφωνία. Είναι και προς το δικό μας συμφέρον, δεν είναι μόνο προς το συμφέρον της άλλης πλευράς. Και επειδή πράγματι είναι μια κρεμότητα που μπορεί να λήξει. Ανίσχυτο βλέπω τον Γκοτζιά όμως στην υπόθεση που λέγεται Τουρκία, με το δίκιο του. Είναι απρόβλεπτη χώρα το τελευταίο διάστημα. Εγώ προσωπικά ελπίζω ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε μια πιθανότητα, δεν μπορώ να μιλήσω ότι είμαι βέβαιος και εγώ γι' αυτό, να έχουμε πιθανότητες για καλύτερες συνομιλίες, καλύτερες ισορροπίες μαζί τους. Ο Ερντογάν ούτως ή άλλως κατά τη γνώμη μου... Μήπως πάμε σε κανένα ξυγχρονισμό της Λοζάνης?
Όχι. Ούτως ή άλλως. Γιατί σας ακούω να λέτε μη βάζετε σημαίες πάνω στις βραχονισίδες, πρέπει να τις προστατεύσετε μετά και τέτοια. Κάπου υπάρχει μια σοβαρότητα σε αυτόν τον λόγο, αλλά από την άλλη μεριά ακούει ο κόσμος και λέει τι γίνεται εδώ. Γκρίζες ζώνες, γκρίζες βραχονισίδες. Όχι. Είναι εκτός κάθε σκέψης το γκριζάρισμα και ακριβώς για αυτόν τον λόγο δίνουμε και αυτή τη μάχη να διατηρήσουμε και τις διπλωματικές μας γραμμές καθαρές αλλά και το αξιόμαχο των ένοπλων δυνάμεων. Νομίζω όμως ότι γενικά η πολιτική Ερντογάν διαφοροποιείται από την πολιτική των Κεμαλιστών στο ότι ακριβώς επειδή θέλει να εμφανιστεί ως η επικεφαλής χώρα του συνητικού κόσμου, η ματιά του είναι κυρίως στο Νότο, στη Συρία και στο Ιράκ. Ενώ όλα τα γάλματα του Κεμάλ βλέπουν προς τη Δύση, προς το Αιγαίο. Υπάρχουν επομένως μερικές πιθανότητες να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε και να βρούμε να γυρίσουμε στο τραπέζι. Μια τελευταία ερώτηση. Ποιος μας βοηθάει περισσότερο? Υπάρχει βοήθεια από την Ευρώπη, υπάρχει από τους Αμερικανούς? Ή πρέπει να αξιστούμε μόνοι μας με τα νύχια μας? Εννοείται ότι το αξιόμαχο των ελόπλων δυνάμεών μας να το διατηρήσουμε. Κανείς δεν θα πέσει τη φωτιά για να μας σώσει. Όπως έχουν τα πράγματα τώρα. Θα θέλαμε όλη η Ευρώπη να εγγυηθεί τα σύνορά μας. Αυτό όμως δεν είναι για αύριο. Από εκεί και μετά η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Δεν είναι οι Αμερικανοί. Και στην Ευρώπη θα πρέπει να επενδύουμε για το μέλλον. Ένα από τα βασικά πράγματα που πετύχαμε με την επίσκεψη Ερντογάν, δεν πετύχαμε να μειωθεί η ένταση. Αυτό θέλει δύο, όπως και το ταγκό. Πετύχαμε όμως να έχουμε απευθείας διάβλους επικοινωνίας. Και έτσι δεν χρειαζόμαστε πια τους Αμερικανούς όπως χρειαζόμαστε τον 96 σαν μεσάζοντες. Χίλια ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που είσαστε σήμερα εδώ κοντά μας.